για ασύλληπτα ύψη βροχόπτωσης που η επιστημονική κοινότητα δεν έχει κληθεί ποτέ ξανά να αξιολογήσει, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής διαχείρισης υδάτινων πόρων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γιώργος Τσακίρης, αναλύοντας τα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου στα Χανιά. Ενδεικτικά ανέφερε το παράδειγμα των βροχομετρικών στα ασκήφους Φακίων. Αφού λοιπόν προσαρμόσαμε κάποια ασύμμετρη κατανομή για να προσεγγίσουμε το δείγμα, βγάλαμε ότι η φετινή παρατηρημένη τιμή των 1202 χιλιοστών, που σημαίνει 1200 δηλαδή κυβικά το στρέμμα, αυτή η τιμή λοιπόν έχει μια περίοδο παραφοράς, δηλαδή συμβαίνει μια φορά στα 502 χρόνια. Ο κύριος Τσακίρης έκανε λόγο για ακραία φαινόμενα, υπενθυμίζοντας ότι μέσα σε 50 ώρες τα ποσοστά βροχόπτωσης ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Να σκεφτείτε ότι όλα τα αντιπλημμυρικά έργα που κατασκευάζουμε σήμερα σχεδιάζονται με περίοδο επαναφοράς 50 χρόνια, δηλαδή μια φορά στα 50 χρόνια να έχουμε μια αστοχία. Ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου χαρακτήρισε αναπόφευκτες τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσαν στα Χανιά τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα και τις απέδωσε στον κορεσμό που ήδη υπήρχε από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις του χειμώνα. Ό,τι έργα λοιπόν και για να είχαμε κατασκευάσει, ό,τι αντιπλημμυρικά έργα και να είχαμε κάνει, όσο καλύτερα να είχαν σχεδιαστεί οι γέφυρες κτλ., αυτό το γεγονός από μόνο του είναι τόσο ακραίο που δεν μπορούσαν προφανώς αυτά τα έργα να αντέξουν. Απαιτείται διαρκής προσπάθεια για την επαναφορά της λειτουργικότητας των χωριών και των υποδομών, είπε ο κ. Τσακίρης, ο οποίος προτείνει την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου που θα εστιάζει σε έργα σε ορεινές περιοχές. Να μην πάμε κατευθείαν στα αντιπλημμυρικά έργα των παιδινών εκτάσεων, που είναι και πολύ ακριβά έργα, αλλά και δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά να ξεκινήσουμε από όλη τη λεκάνη και κυρίως από την ορεινή ζώνη, όπου χρειάζονται πάρα πολλά μικρά έργα, μικρού κόστους. Την ίδια στιγμή, πληγές εξακολουθεί να μετρά ο Δήμος Πλατανιά, που επλήγει όσο κανείς άλλος από τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν περιοχές που είναι αποκλεισμένες, ένα μήνα μετά. Σας αναφέρω ενδεικτικά ότι η περιοχή των Μεσκλών, ο επαρχιακός δρόμος είναι κλειστός. Για τα Σκορδαλού, ο δρόμος πρόσβασης στο χωριό είναι κλειστός. Και βεβαίως υπάρχουν ακόμα οικισμοί, όπως είναι τα Γιαννουκιανά στο Ορθούνι και άλλοι οικισμοί στην περιοχή των Παλιών Ρουμάτων. Ή το Φωτακάδο Παλιά Ρούμαντα, που είναι στην ουσία ένας δρόμος ανύπαρκτος. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 2 τεχνικά δελτία για την αποκατάσταση δημοτικών δρόμων ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ.